συνεχίζοντας την πολυσχηδή προσφορά του στην τοπική κοινωνία της Καλαμάτας αλλά και γενικότερα της Πελοποννήσου, ο οίκος φιλοξενίας για ηλικιωμένους Παπαδοπούλιων πραγματοποίησε μία ακόμα ξεχωριστή εκδήλωση. Βρίσκομαι σε ένα χώρο, σε εγκαταστάσεις, οι οποίες πραγματικά είναι εγκαταστάσεις πρότυπο για την πατρίδα μας. Όταν είχα ακούσει για την κατασκευή αυτού του χώρου, είχα κάνει το σταυρό μου σαν γεροντολόγος και είχα πει επιτέλους, γιατί η Ελλάδα αξίζει να έχει τόσο ποιοτικούς χώρους, με τόσο ποιοτικές υπηρεσίες και με ανθρώπους. Γιατί ό,τι και να χτίσει κανείς, αν οι άνθρωποι οι οποίοι το πλαισιώνουν δεν είναι χαμογελαστοί. Η Δόκτωρ Μυρτό Μαρία Ράγκα, ψυχολόγος γεροντολόγος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 50+ Ελλάς, μίλησε για ένα εξαιρετικό θέμα. Το μεγαλώνω χωρίς να γυρνώ. Με το ερώτημα μπορώ να είναι και το ζητούμενο. Στη ζωή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Κάποιοι θα αναρωτηθείτε 50, τι έχει ο 50ης. Κι όμως ο 50ης σκέφτεται πώς θα ζήσει τα επόμενα χρόνια όταν θα βγει πλέον στη συνταξιοδότηση. Σκέφτεται πώς μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της καθημερινότητας, γιατί μην ξεχνάμε ότι ένας άνθρωπος 50 ετών πολύ συχνά φροντίζει όχι μόνο για την οικογένειά του, αλλά και για τους γονείς του, οι οποίοι είναι 80. Και ήθελα να μιλήσει για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Μεγαλώνω χωρίς να γερνώ. Μπορώ. Το θέμα αυτό αφορά φυσικά και την τρίτη ηλικία, αλλά αφορά όλους μας, γιατί όλοι μεγαλώνουμε και όλοι αναπόφευκτα γερνάμε και το θέμα είναι πώς θα το διαχειριστεί ο καθένας μας. Μεγαλώνω. Εγώ δεν γερνώ. Υπάρχει αυτή η αρνητική χρειά στη λέξη γερνώ. Τι σημαίνει για εσάς γερνό? Θα ήθελα έτσι να μου πείτε, όταν ακούτε τη λέξη γερνό, τι σας έρχεται στο μυαλό? Είμαι πολύ ευχαριστημένη πάντως που μεγαλώνω, γιατί περνάω πολύ καλά, οριμάζω, μπορώ να αντιμετωπίσω τη ζωή με περισσότερη σοφία, να προστατεύσω καλύτερα τον εαυτό μου και προπάντων να τον εκτιμήσω, έστω και αναδρομικά. Όπως σημειώθηκε και από τους υπευθύνους της μονάδας Κόσμημα για την Μεσσηνία, οι ενημερωτικές αυτές διαλέξεις θα συνεχιστούν σε ένα πλαίσιο εξωστρέφειας, ενημέρωσης και προσφοράς στην τοπική κοινωνία. Αυτή εδώ η εταιρεία, το Ίδρυμα, είναι πολυθελές, αλλά για μένα είναι πολύ προσιτό. Αυτό είναι προσφορά του κύριου Παπαδόπουλου, του Σταύρου Παπαδόπουλου. Και ο Σταύρος Παπαδόπουλος θέλει να προσφέρει κάτι, να δώσει κάτι πίσω. Όπως λοιπόν ο Παπαδόπουλος προσφέρει, το προσωπικό εδώ προσφέρει. Είμαστε ανοιχτοί. Ελάτε όποτε θέλετε να το δείτε. We don't charge, καμία υποχρέωση και θα κάνουν και άλλες τέτοιες διαλέξεις. Θα ακολουθήσουν μια σειρά διαλέξεων και προσκλήσεων σε γιατρούς και της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και από την Αθήνα, που θα αναπτύξουν διάφορα θέματα, όλα πάντα σχετικά με την τρίτη ηλικία και τα προβλήματά της και την αξιοπρεπή διαβίωση των ηλικιωμένων και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να τρέφονται, τη διατροφή τους και πάρα πολλά άλλα θέματα που μπορούν να αναπτυχθούν σχετικά με την τρίτη ηλικία.